Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά στην πόλη της Αμαλιάδας. Όλος ο κόσμος παραπονιέται γιατί φοβάται. Ήδη οι επαγγελματίες έχουν μια ανησυχία γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει στα μαγαζιά τους. Σε πολλά καταστήματα εστίασης έχουν ακυρώσεις από γιορτές που είναι να κάνουν το τριήμερο, η γιορτή της γυναίκας και κάποια άλλη μαγαζιά που έχουν εγκαίνια, ακυρώνει ο κόσμος. Και υπάρχει μια ανησυχία γενικά στον κόσμο. Θα πρέπει άμεσα, έχουμε ήδη μιλήσει το πρωί και με τους βουλευτές και με τις ομοσπονδίες, να υπάρχει κάποια ανακοίνωση για μέτρα στήριξης των εμπόρων και γενικά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Γιατί η οικονομική κρίση που θα έρθει στην πόλη μας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει άμεσα να βρεθούν κάποια μέτρα, κάποια αναστολή ΦΠΑ, κάποια μέτρα στήριξης με τις δόσεις που πληρώνουν σε φορείες, έμφυα και σε ταμεία. Γιατί άμεσα, ήδη μετά το μεσημέρι, θα έχουμε βγάλουμε και ανακοίνωση εμείς μαζί με την Ομοσπονδία Πελοποννήσου και με τους υπολείπους του εμπορικού συλλόγου που πλήττονται Τζακίνθου, στην Ηλία και με κάποιους από την και με την Αχαΐα. Και να δούμε άμεσα να παρουσιαστούν μέτρα για στήριξη των εμπόρων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Μια χαρά. Εντάξει. Πώς για τον κορονοϊό. Εντάξει, λίγος φόβος υπάρχει. Να μην λέμε, αλλά όχι στο σημείο που λένε ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Δηλαδή φοβάστε εσείς. Λίγο φοβάμαι, αλλά πάω καθώς βλέπεις. Γιατί έχω ανάγκη το ημερομίσιο. Πάντως είναι κλειστά πέρα. Γερμανό, Σουίντι, είναι όλα κλειστά. Ο κόσμος έχει μείνει στα σπίτια του. Μάλλον πιο πολύ. Μέτρα προστασίας. Εγώ πλένω τα χέρια μου, έχω αντισηπτικό στην τσάντα μου, τώρα θα πάω να τα αφήσω, από εδώ και πέρα φοράω και γάντια που δεν φοράω, αυτά. Τίποτα άλλο. Το όνομά σας. Θεοδώρα. Το άλλο. Αυτό. Και την εφημερίδα το θέλω. Εντάξει. Θεοδώρα, το επώνυμό σας. Μπελαβιέννη. Μπελαβιέννη. Μπελαβιέννη Θεοδώρα. Ναι. Είστε κάτοικος Αμαλιάδας. Ναι, ναι, σε ακούρι. Όχι, δεν φοβόμαστε. Υπάρχει βέβαια αρκετός κόσμος που φοράει μάσκες πλέον για να προστατευτεί. Δηλαδή ο κόσμος έχει λάβει τα μέτρα του μάσκες αντισηπτικά. Ναι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Εντάξει, φοβόμαστε, όλος ο κόσμος φοβάται, αλλά θα προσέχουμε. Έχετε λάβει μέτρα προστασίας, μάσκες, αντισηπτικά. Τα έχουμε όλα. Όλα τα έχουμε λάβει αυτά. Φυλαγόμαστε και ο Θεός βοηθός. Ήδη ο κορονοϊός υπάρχει εδώ στην περιοχή, τουλάχιστον επιβεβαιωμένο μία μέρα. Ο κόσμος έχετε δει να μειώνεται, να κλείνει τα σπίτια του. Καταστροφή μεγάλη. Η αγορά δεν κινείται φύλλο. Βασανίστηκε και όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, αλλά. Τι θα κάνουμε. Και εσείς. Έφτασε και στην πόλη μας. Κακός φυσικά, αλλά τι να κάνουμε. Ένα παγκόσμιο γεγονός, ο οποίος ήρθε και εδώ από ένα τυχαίο γεγονός, μια εκδρομή που έγινε στο εξωτερικό και κόλλησε δυστυχώς ο κ. Μανώλης. Έχουμε ανησυχία μεγάλη. Η πόλη είναι ανάστατη. Γενικώς, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, όλοι είναι ανάστατοι. Και σε ένα σχολείο ευτυχώς για να μην έχουν τα παιδιά πρόσβαση κτλ. Υπάρχει ένα γενικό μούδιασμα, όλοι ρωτάνε, προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες, προσπαθούν να προφυλαχτούν. Καλό θα είναι ο κόσμος να μην κυκλοφορεί. Τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά όσο μπορούμε, κανόνες υγιεινής. Κανόνες υγιεινής είναι το καλύτερο πράγμα, τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά δηλαδή, τα προφυλάσσεις γιατί σου λέει μεταφέρουν τον ιό εύκολα, απλά δεν το κρατάνε. Οπότε εμείς πρέπει να προφυλαζόμαστε όσο πιο πολύ καλύτερα γίνεται. Και οι κανόνες υγιεινής θα είναι στο 100%. Ο κόσμος, ήδη τώρα μία μέρα που είναι ο κορονοϊός στην Αμαλιάδα, έχει κλείσει σπίτια του. Λίγο έχει μετριάσει τις μετακινήσεις του. Φαίνεται από το πρωί δηλαδή, που έχουμε βγει στην αγορά ότι έχουν οι μετακινήσεις και ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος που ήταν τις υπόλοιπες μέρες. Εννοείται ότι όλοι θα προφυλαχτούν κατά κάποιο τρόπο. Ελπίζουμε ότι εντάξει, για μία εβδομάδα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, τις μέρες να είμαστε λίγο σε επιφυλακή. Δεν είναι κακό να πεις ότι είμαι λίγο κρυωμένος, κάθομαι λίγο σπίτι μου, δεν μεταφέρομαι έξω για να μην μεταφέρω κάποιο μικρόβιο. Δεν είναι κακό. Ή να πεις πάω σε ένα γιατρό να με δει. Δεν είναι και να πάμε στο νοσοκομείο, να τρέχουμε και να μεταδίδουμε μικρόβια κτλ. Όσο μπορούμε, προφυλαζόμαστε και βλέπουμε. Φοβάστε. Φοβάμαι, βεβαίως. Είναι κάποιος που είναι φοβάται. Που δεν βρίσκουμε ούτε μάσκες ούτε τίποτα. Τούτο εδώ είναι μια κρίση και τίποτα για πέταμα. Δεν γίνεται για αυτό. Εσείς φοβάστε για τον κορονοϊό. Ασφαλώς το φοβάμαι. Το φοβάμαι. Μάσκα γιατί φοράτε. Τη φοράμε να φυλάω κανέναν άνθρωπο άλλον, όχι για τον εαυτό μου. Ο κορονοϊός ζει και βασιλεύει. Υπάρχει εδώ, ήρθε τελικά στην περιοχή μας με τις εκδρομές που κάνανε στους Αγίους Τόπους που είχαν πάει το λεωφορείο. Ο κόσμος βέβαια είναι λίγο επιφυλακτικός, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν έχει φοβηθεί τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να προστατεύουμε και λίγο τον εαυτό μας και να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί από πρώτα. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις μας, μάσκες κτλ. Φοβάμαι, λοιπόν. Ό,τι γίνει, θα γίνει τώρα, θα κάνουμε.
Ό,τι γίνει, ας γίνει. Ζητάνε μάσκες, αντισηπτικά, υπνοπνεύματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Έχουμε έλλειψη. Δηλαδή, ο κόσμος που έρχεται ζητάει μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατευτεί από τον ιό. Ναι, ναι, ναι. Ζητάνε συνήθως αντισηπτικά, μάσκες, κάθε μέρα. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει τρομερή έλλειψη. Ναι, δεν βρίσκουμε τίποτα. Τώρα βγήκα έξω, δεν βγαίνω πολύ έξω. Ναι, δεν πάμε αγορές, όχι, πουθενά δεν πάμε.